τροχαίο, Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με το περιστατικό του τροχαίου που έγινε έξω από την Βουλή με τις ανακριτικές αρχές να έχει στα χέρια της το βίντεο που δείχνει τον τροχονόμο να διώχνει τον μάρτυρα. Σημειώνεται ότι ο οδηγός ταξί εντοπίστηκε από την Ελλάς και θα δώσει σήμερα 3η 16 Μαρτίου κατάθεση στους αρμόδιους αξιωματικούς της τροχαίας. Τροχαίο, το βίντεο στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Για το τροχαίο έξω από τη Βουλή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 12/3, με θύμα ένα νεαρό που είναι κλινικά νεκρός, μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί της 3ης 16/3, ο εκπρόσωπος της Ελλάς Θεόδωρος Χρονόπουλος, επισημένοντας πως η αντίδραση της αστυνομίας για το περιστατικό με τον τροχονόμο ήταν άμεση. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του 23χρονου, όπως επεσήμανε μιλώντας στον Αντένα, το βίντεο με τον τροχονόμο που έδιωξε μάρτυρα είναι στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Μίλησε επίσης για τα μέτρα κατά του κορονοϊού, επισημένοντας πως όσο περνάει ο καιρός, η κούραση των πολιτών φαίνεται και αυτό περνά και στους ελέγχους αλλά και στην αστυνομία, επισημένοντας το ποσοστό των συμπολιτών μας που δεν ακολουθεί τα μέτρα είναι μικρό. Τροχαίο στη Βουλή, μιλάνε οι κάμερες για το τι έγινε. Τροχαίο στη Βουλή, τα όσα κατέγραψαν οι κάμερες της Βουλής την ώρα του τροχαίου δυστυχήματος που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός 23χρονου άντρα, του Ιάσο να εξετάζουν οι αρχές για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συνέβη. Η σύγκρουση προήλθε όταν το όχημα της Βουλής επιχείρησε παρανόμως να στρίψει, προκειμένου να μπει στον περιβάλλοντα χώρο του κοινοβουλίου. Τότε, η μηχανή έπεσε με μεγάλη ταχύτητα και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο. Η αδελφή του θύματος τόνισε ότι η οικογένεια έχει αποφασίσει να δωρήσει τα όργανα του αδερφού της που είναι εγκεφαλικά νεκρός και ζητά από όποιον ήταν παρόν στο περιστατικό να καταθέσει την αλήθεια. Μάλιστα, όπως είπε ήδη ένας αυτόπτης μάρτυρας, επισκέφθηκε την οικογένεια στο νοσοκομείο και τους είπε ότι είναι στη διάθεση τους για ό,τι τον χρειάζεται. Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου της Ελλάς, ο οδηγός του υπηρεσιακού αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο έξω από τη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, δεν συνελήφθη επειδή το τροχαίο δεν ήταν θανατηφόρο, καθώς επίσης επειδή βάσει του άρθρου 43 παρ 5 του Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος και δεν ήταν ύποπτος φυγής. Δήλωση αναφορικά με περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη όχημα της ασφάλειας της εξέδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη. Η βουλευτής της ΝΗ ΔΕΛΤΑ σημειώνει ότι υπηρεσιακό όχημα της ασφάλειας της ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό 23χρονου. Είμαι βαθύτατα συντετριμένη, οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια του άτυχου νέου, επικοινώνησα μαζί τους για να τους εκφράσω την συμπαράστασή μου και να τους διαβεβαιώσω ότι η υπόθεση θα ερευνηθεί σε βάθος και οι ευθύνες θα αποδοθούν. We'll be right back.